Με εχμές κατά το ΑΚΕΛ, απάντησε ο Μαρίνος Σιζόπουλος στις επικρίσεις που εξέφρασε η Εζεκία Παπαϊωάννου για την μη άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρόεδρου της ΕΔΕΚ, προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελίες εναντίον του για πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ υποστήριξε ότι για το συγκεκριμένο θέμα ενημερώθηκε με κατάθεση εγγράφων η Βουλή το 2021, ενώ προηγήθηκε σχετική καταγγελία στην αστυνομία που έγινε από τον ίδιο τον Μάρτιο του 2019 και με την οποία ζητούσε διερεύνηση του θέματος. Ενώ έκανε λόγο και για προεκλογικές σκοπιμότητες αναφορικά με την χρονική συγκυρία ανακοίνησης του θέματος. Προφανώς στοχεύει στη δημιουργία προβλημάτων στη συζήτηση για ενδεχόμενη στήριξη της υποψηφιότητας του κυρίου Ανδρέα Μαυρογιάννη. Η μέχρι σήμερα στάση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ επιβεβαιώνει τις υπόνοιες ότι ουσιαστικά δεν επιθυμεί τη συνεργασία με την ΕΔΕΚ και ενδεχομένως και με το ΔΥΚΟ. Το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει ασύστολες τις κατηγορίες του Προέδρου της ΕΔΕΚ κατά του κόμματος. Δεν κατανοούμε την αντίδραση του κ. Σιζόπουλου στη χθεσινή μας ανακοίνωση. Δεν δικάσαμε και δεν καταδικάσαμε κανένα, ούτε και υπονοήσαμε οτιδήποτε. Το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε από την αρχή την επιδίωξή του για συνεργασία στη βάση αρχών όλων των δυνάμεων που συμμερίζονται την ανάγκη για τερματισμό της σημερινής διακυβέρνησης και την επίτευξη προοδευτικής αλλαγής. Βαρύτατες καταγγελίες κατά του Μαρίνου Σιζόπουλου διατύπωσε εξάλλου ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της ΕΔΕΚ Δώρος Θεοδόρου. Αυτή τη στιγμή το κόμμα. Υπό την ηγεσία του κυρίου Σιζόπουλου, φαίνεται ξεφύγει από τις τροχιές του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο κύριος Σιζόπουλος την έχει τσαλαπατήσει και τα καταστατικά και τις δημοκρατικές αρχές και ακόμα και τους νόμους της πολιτείας. Οι διαφωνούντες στην ΕΔΕΚ επιμένουν στη σύγκληση συνεδρίου για ανάδειξη νέας ηγεσίας βάση του Μητρώου Μελών του 2017.